Καλησπέρα, η Μάγκελο σαν βίντεο. Σας είπα στο προηγούμενο βίντεο και πανέβασα στο κανάλι μου αυτό οι τυπικαγιές που χτυπάνε, που σωροκοπάνε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο νομό Αττικής. Σήμερα είναι, σας λέω την ημερομηνία γιατί υπάρχει λίγο συχνότητα και σχέση με τα προηγούμενα βιντεάκια. Αν και μέχρι τώρα έχω κάνει μόνο ένα βιντεάκι για τις πυρκαγιές του 2023 στην Ελλάδα, οι πυρκαγιές έχουν ξεκίνησαν 16 Ιουλίου 2023, δηλαδή μετά από δύο μέρες, τώρα που γύρω το βίντεο. Και σήμερα, 3η 18 στις 17 που γύρω το βίντεο, που το προηγούμενο που ανέβηκε στο κανάλι μου, σήμερα είναι 3η 18 Ιουλίου 2023 και μένονται τρεις μεγάλες πυρκαγιές στην Ελλάδα. Μία στα Ευενοχώρια, μία στη Βιωτία, μία στο Λουτράκι και μία στη Μάνδρα. Το καλό νέο και αυτό που με χαροποίησε λιγάκι, όχι βέβαια αυτή η χαρά είναι μηδαμινή σε σχέση με τη στεναχώρια που έχω αυτή τη στιγμή για το δάσος γύρω από το σπίτι μου στο Λουτράκι. Το σπίτι μας σώθηκε. Το δάσος όμως το γύρω που σας έχω δείξει και στα βίντεο που έχω κάνει στο Λουτράκι, δυστυχώς το δάσος αυτό δεν σώθηκε. Γιατί το μεγαλύτερο μέρος του δάσους που έχουμε γύρω από το σπίτι μας, και αν έχετε δει τα βίντεο θα σε τι εννοώ, καταστράφηκε από την πυρκαγιά. Και τώρα φίλε, άντε να περιμένεις τα 30 χρόνια να σου ανανεωθεί. Αυτό έλεγα με τη μητέρα μου αυτό και το ψιλοαστιεύτηκα και της είπα ότι μπορεί η μητέρα μου να μην ζει για τα επόμενα 30 χρόνια που θα ανανεωθεί το δάσος και θα γίνει πάλι όπως ήταν πριν. Εντάξει, αυτό δεν είναι πάντα σίγουρο, γιατί μπορεί να παραμείνει έτσι για πάντα. Πώς έχει γίνει π.χ. η Πάνιθα, πώς έχουν γίνει τα γεράνια όρη από τη φωτιά της δεκαετίας του 80 που χτύπησε την περιοχή που έχει που η μητέρα μου το θυμάται με μεγάλη ακρίβεια. Μου έχει εξηγήσει την ιστορία με τα γεράνια όρη. Έχουν κάνει τρεις φορές συνολικά. Κάθε χρόνο παίρνει φωτιά η συγκεκριμένη περιοχή που μένω στο Λουτράκι. Όχι πάλι τα παιδιά, ο οικισμός που εννοώ που λέγεται παιδιά, που σας έχω δείξει και στα βίντεο. Αλλά αυτό που με χαροποιεί αυτή τη στιγμή, το είπα και προηγουμένως, ότι αυτή η χαρά που νιώθω τώρα δεν είναι τίποτα σχέση με τη στεναχώρια που έχω αυτή τη στιγμή. Και στο προηγούμενο βίντεο, αν θυμάστε, είχαμε λίγο και ένα, ας το πούμε έτσι, emotional moment, που στην ουσία και εγώ, σαν άνθρωπος που είμαι, που έχει αισθήματα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα αισθήματά μου, τα συναισθήματά μου μάλλον από καλύτερα, πολλές φορές στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου ή σε κάποιες άλλες περιστάσεις, όπως ήταν αυτή με το Λουτράκι, αυτό που πρέπει να σας πω, το ανοίγω μέσα από την καρδιά μου και δεν το λέω ρομποτικά ή για να προκαλέσω τύπος και να πάρω views, σχεσία μου μεγάλη για τα views και για τις συνδρομητές του YouTube. Απλά εγώ προσπαθώ να είμαι όσο πιο αληθινός και όσο πιο... Όχι, δεν θα το πω ρεαλιστικός. Αληθινός. Αληθινά αισθήματα και αληθινά γεγονότα. Δεν μιμούμε, δεν είμαι αυτό το βίντεο που είχε το προηγούμενο δεν είναι διαφήμιση από κάποιο κανάλι Mega, Alpha, Star, Sky, Mega και Earth και δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει εκεί έξω για να απομετώνουν τις πυρκαγιές. Δεν επιτυχθεί σε κανένας. Το βίντεο αυτό το κάνω από μόνος μου. Ξέρετε ότι εμένα οι φυσικές καταστροφές, αλλά βέβαια αυτή η πυρκαγιά στην Μάνδρα που χτυπάει αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν είναι φυσική καταστροφή, εντάξει είναι της φύσης, αλλά τώρα η μεγαλύτερη πιθανότητα για τη δημιουργία αυτής της πυρκαγιάς είναι εμπρησμός. Κάποιος ηλίθιος, κάποιος μαλάκας, κάποιος πούστης, συγγνώμη για τις βρισκές, απλά τα βλέπετε εδώ σιγά σιγά στην πρώτη βίντεο, όπως έκανα και στο προηγούμενο βίντεο που το έκανα πάλι, ρεϊτζάρω και θυμώνω, ανεβάζω τα πιστόνια μου, ανεβαίνουν και λειτουργούν στο χείλη αυτή τη στιγμή, συναισθήματα φεύγουν από εδώ μέσα με το ρυθμό καταιγίδας, δηλαδή έχετε το ένα συνέστημα και μπαίνει το άλλο, έχετε το αίσθημα της χαράς, φεύγει μπαίνει το αίσθημα της ανησυχίας. Έχετε το συνέστημα της συναχώριας, να το καθιστά λίγο η έπληξη.
και πολλά άλλα. Και θυμός και λύπη και ό,τι συνέστημα μπορεί να σκεφτεί αυτή τη στιγμή μέσα, εδώ μέσα. Και το αίσθημα αυτό κυριαρχεί. Και μονοπολεί. Παιδιά, συγγνώμη τις βρισκές που είπα προηγουμένως, απλά τώρα όσο περνάει η ώρα, θυμώνω όλο ένα και περισσότερο. Ειδικά αν είναι εμπειρισμός. Μπορεί να μην είναι και να βριζώδικα. Αλλά αν είναι, βριζωδίκια. Αφού εδώ κινδύνεψα, μάλλον, όχι κινδύνεψα, κινδυνέψαμε και η οικογένειά μου έχει σχέση με αυτό, κινδυνέψαμε να χάσουμε το σπίτι μας. Από πικαγιά. Και μετά, άντε μετά, τέχα γύρευε. Ούτε ασφάλειες, ούτε αποζημιώσεις, ούτε τίποτα. Θα πάει στα χαρτιά και θα χαθεί μέσα στην πάρα του χρόνου. Όπως είναι και με το μάτι το 18. Εντάξει, βέβαια, και θα πει, νομίζω με ράγγελε στο μάτι, η παράθεση και η διχρονομία, ειδικά με την πικαγιά στο μάτι, ανάμεσα σε επιδεδεστική, αστυνομία, δήμους και τέτοια, ακόμα κυριαρχεί στο μυαλό των ανθρώπων που χτυπήθηκαν από την πικαγιά στο μάτι. Και αυτή και η υπαλότητα και αντίπαλες νόμες και λοιπά. Εκεί ήταν σε κάθε ράπισμος στο μάτι. 18. 18, α, έτσι από την ημερομηνία, 18 Ιουλίου 2018 ήταν η τραγωδία στο μάτι. Και η τραγωδία στη Βαριμπόμπη, πέρυσι, εντάξει, δεν το λες τραγωδία, διότι δεν πέθαναν άνθρωποι. Μάτι, Βαριμπόμπη, υποκάτω πολιτεία κλπ. Μαντούδι και πολλά ακόμα. Πάρα με συλλογές, Αχάρνες, Ανάβησος, υποκάτω πολιτεία, Βαριμπόμπη, Μαραθώνας κλπ. Αυτές είναι οι περιοχές που χτυπήθηκαν πέρυσι. Έτυχε πέρυσι να πάω στη Βαριμπόμπη για μια μέρη εκδρομή με την οικογένειά μου και είδαμε τα καμένα. Πάντως μπορεί. Το λέω τρίτη και τελευταία φορά ότι χαίρομαι που σώθηκε τη φέτη μας, αλλά από την άλλη στεναχωριέμαι που καταστράφηκε το δάσος. Άντε σε τόσα εκατομμύρια χρόνια στην περιοχή αυτή και τώρα από μία στιγμή στην άλλη αντεστάθηκε μέσα σε μία ώρα. Και λίγα λέω, παραπάνω. Για 2 και 3 ώρες. Δυστυχώς τα φίλε, φταίει η ζέστη, φταίει ο αέρας, φταίνουν οι υψηλές θερμοκρασίες, ο αέρας φαίνεται να μην χαμηλώνει και να, αν βέβαια ο αέρας χαμηλώσει και είστε σε ψηλή πικαγιά πίσω στα καμένα, εκεί ίσως να χαρούμε. Αλλά αν ο αέρας συνεχίσει γιατί υπάρχει περιοχές. Και τώρα, αυτή την ώρα που γυρίζω το βίντεο, που θα ανεβεί σήμερα, που γυρίζω, η πηγαία πάει να φτάσει τα γελιστήρια. Και έτσι και φτάσει τα γελιστήρια, δεν μας σώζει ούτε ο Θεός. Ούτε 10.000 προσευχές την ημέρα δεν μας σώζουνε. Δυστυχώς, φίλε, όλη η φάση είναι πολύ θλιβερή. Ευτυχώς, εντάξει, στην περιοχή μου κάποια σπίτια σώθηκαν. Ανάμεσα σε αυτά και το δικό μας. Αλλά σε άλλες περιοχές όπως η Καλυθέα και η Ειρήνης, προσοχή, όχι η Λεωφόρος της Ειρήνης εδώ πέρα στην Αθήνα, υπάρχει ένας οικισμός στο Λουτράκι, εκεί μένω εγώ κοντά, είναι γύρω στα 5 λεπτά με το ποδήλατο και γύρω στα 2 λεπτά με το αυτοκίνητο, που λέγεται οικισμός Ειρήνης. Έχω πάει πολλές φορές. Η φωτιά δεν ξεκίνησε από τον οικισμό Ειρήνης, ξεκίνησε από τον οικισμό Καλυθέα, ο οποίος είναι ακριβώς πίσω από το δικό μας οικισμό στο Λουτράκι, στην Πεφκιά. Και εκεί δυστυχώς τα σπίτια, τα περισσότερα σπίτια σώθηκαν, αλλά κάποια άλλα χάηκαν. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και νιώθω, η πυροσβεστική εδώ πέρα στην Ελλάδα και οι Ρουμάνοι που έχουν στείλει από την Ρουμανία, από ό,τι είχα καταλάβει, οι πυροσβεστές που έχουμε στην Ελλάδα, αλλά και αυτοί από το εξωτερικό, είναι πολύ ικανοί, πολύ δυνατοί. Και ότι όπως έχουμε ζήσει τέτοιες πυκαγιές, βέβαια η ζημία έχει γίνει, η πυκαγιά έχει ζήσει αλλά η ζημία έχει γίνει, θα πιστεύω ότι θα κάνουν το θαύμα πυροσβεστική, βέβαια τώρα με το βράδυ τα αεροπλάνα δεν πετούνε, για λόγω ασφαλείας. Βέβαια εγώ δεν βρίσκω λόγο να μην μετάνε τα αεροπλάνα, γιατί τα αεροπλάνα κάνουν κάτι δουλειά με την πυρκαγιά, μαζί μου τα νέα που τα άλλασα και τους στέλνουν στην πυροσβεστική.
Τα βράδια είναι μακράν η χειρότερη περίοδος να απολεμάς τις καγιές. Γιατί δεν βλέπεις τίποτα, μπορεί να σε περιλάβει και να σε κάψει εντελώς, αν δεν προσέχεις. Βέβαια το καλό με το βράδυ είναι ότι φαίνονται που είναι οι πυρκαγιές, ενώ ουσιαστικά και τις ημέρες οι πυρκαγιές δεν φαίνονται τόσο καλά, γιατί είναι σκόνη, είναι μέσα κάποια στιγμή σήμερα που έλεγα την πυρκαγιά στη μάνδρα. Άπεσε το άλμπουμ, το περίμενα. Και έβλεπα την πυρκαγιά στη μάνδρα και κάποια στιγμή έβρεχε και στάχτη. Γιατί, όπως είναι λογικό, όλη η περιοχή είχε καλυφθεί από ένα πυκνό σύννεφο στάχτης και καπνού. Βέβαια, ο τριπή πυκνό δεν είναι η φωτιά, αλλά είναι ο αέρας. Τι εννοώ, ότι όταν αναπνέεις υδροξύ τον άνθρακα, μόνο υδροξύ τον άνθρακα και μόνο το οξυγόνο, είναι σαν να περπατάς σαν να μην ένα κάρβουνο. Τα πνευμόνια εκείνη τη στιγμή καταστρέφονται. Και αν εισνεύσεις για πολύ μεγάλο διάστημα καπνογόνα ή ας πούμε κάποια τσιγάρα που είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα με το βέβαια εκεί είναι άλλη φάση, καμία σχέση με τις πυρκαγιές, αλλά ξέρετε και τα τσιγάρα που κάνουν πυρκαγιές, μπορεί αυτός ο πλανλάκας που έβαλε την πυρκαγιά στη μάνδρα και στο λουτράκι, αν είναι πράγματι επισμός, να του ξέφυγε μια κάθε τσιγάρο και να νέσει κάτι, να μην την είδε, να μην τη μάζεψε, να μην το πάρει να το σβήσει, μια σκηνή πυρκαγιά. Πάντως ξέρετε ότι το πιο επικίνδυνο συστατικό δεν είναι η φωτιά, είναι τα καπνογόνα. Είναι ο καπνός που είναι γεμάτο το διοξείδιο του άνθρακα. Αν εισέψεις για πολύ μεγάλο διάστημα καπνογόνα τέτοια από φωτιές, είτε ακόμα και ο καπνός που βγαίνει στο σπίτι σου, στο τζάκι που βάζεις στο σπίτι σου, είναι πάλι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αν τα αισθάνεσαι για πολλή ώρα, μπορεί να έχει πρόβλημα στου πνεύμονέ σου και να χρειαστεί επέμβαση. Υπάρχει το στατιστικό ότι αν εισπνεύσει για μία ώρα συνεχόμενη καπνογόνα από πυρκαγιές, μπορεί να πεθάνει από τα δηλητηριώδη αέρια. Γιατί το διοξείδιο του άνθρακα είναι δηλητηριώδης αν εισπνέεται σε μεγάλε ποσότητε. Πάντως, το ξαναλέω, το λέω για την φορά, ότι το λέω συνέχεια και έχω γίνει κουραστικό λιγάκι, αλλά επειδή είναι ένα πολύ ενδιαφέρον γεγονός το όλο θέμα, είναι ότι ελπίζω πραγματικά στην πυρκαγιά αυτή, ευτυχώς που οι κάτοικοι ακούνε σε σχέση με το μάτι, και τον νέο Βουτσά πέρυσι, το 18 που χτύπησε την πυρκαγιά στο μάτι, αλλά και πέρυσι γίνει πολύ σωστή εκένωση, δεν είχαμε θύματα, ενώ στα μάτια που βιάστηκαν επ' απρόπτου δεν τα καταφέρανε και γι' αυτό είχαμε και νεκρούς. Λοιπόν, 3 νεκρούς είχαμε στα μάτια. Και στο νέο Βουτσά. Κυρίως στα μάτια όμως. Παιδιά, στα μάτια είχα πάει και πιο παλιά, νομίζω το 2013, το 2012 είχα πάει τέτοια φορά. Πανέμορφη περιοχή, γεμάτο παράσινο, γεμάτο δάση, γεμάτο φύση, και πολύ κρύα εθνική θάλασσα. Γι' αυτό ήταν η πυρκαγιά στα Κινέτα που εκεί συνεχίστηκε μετά. Βασικά, η πυρκαγιά στη Γινέτα που ξεκίνησε το 18, που μετά επακολούθησε η πυρκαγιά στο Νέο Βουτσάκι στο Μάτι, ξεκίνησε από τα Κινέτα, έφτασε στου Άγιους Θεόδωρους, έφτασε μετά στα Μέγαρα, και μετά ξεκίνησε μια εντελώς ίδια πυρκαγιά στο Μάτι και στο Νέο Βουτσά. Έχει σχέση λίγο γιατί τα καπνογόνα έφτασαν από η ζέστη και ο αέρας, έφερε την πυρκαγιά, δεν έστρεψε προς τα καμένα, αλλά έστρεψε προς νέες εκτάσεις. Αυτά που λέμε αναζωπήρωση. Στην ουσία, όλη αυτή η ιστορία τώρα με τη μάνδρα και του λουτράκι που χτυπάει η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή, και στα ίστιμα κυρίως, και στα δρεβενοχώρια χτυπάει αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά που είναι πολύ σοβαρή, κυρίως σε μάνδρα, λουτράκι και δρεβενοχώρια είναι αυτή τη στιγμή που κυμαίνονται οι πιο σοβαρές πυρκαγιές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Βασικά, τώρα έτσι να γίνω λίγο κριτικό του διαβόλου, και να δικαιολογήσω αυτή τη βέβαια από τώρα, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν χτυπάνε μόνο πυρκαγιές στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Λόγω του καύσωνα που χτυπάει αυτή τη στιγμή τη χώρα μας και όλη την Ευρώπη. Ο καύσωνας κλέον που λέγεται αλλιώς. Για αλλά το όνομα είναι αστείο, θα μπορούσα πάνω να πούνε καύσωνα. Το κλέον δεν χρειάζεται. Θα μπορούσα να λένε καύσωνα αγωγό. Καύσωνα Μαρία, καύσωνα Άγγελο. Κάποιον Δημήτρη, λέω τώρα, ονόματα, τυχαία.
Τέλος πάντων, τώρα το όνομα δεν είναι τόσο σημασία. Το θέμα είναι τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή το θερμό κύμα από την Αφρική στροκοπάει στην Ελλάδα. Και καπνοί από την πυρκαγιά σε Λουτζάκι, Λιμενοχώρια και Μάνδρα έχουν φτάσει μέχρι την Αθήνα. Μου θυμίζει τώρα λίγο τι πυρκαγιέ του 7 στην Συμπάρνηθα και σε κάποια χωριά στα προάστια έξω από την Αθήνα. Δεν θυμάμαι τα κάποια χωριά, τα χωριά ήταν ακριβώς, αλλά ήταν σε στην Πάρνηθα. Και φαντάζομαι έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια και ακόμα η περιοχή που κάηκε στην Πάρνηθα δεν έχει ανακαμψει πλήρως. Και μπορεί και ποτέ, δεν είναι ντε και καλά ότι θα ανακαμψει ντε και καλά το δάσος, πρέπει να μείνει για πάντα έτσι. Καμένο. Θέμα καμένο. Επίσης, τι θέλω να πω. Θέλω να σας ζητήσω ένα ταπεινό συγγνώμη που οριόμουν έτσι στο προηγούμενο βίντεο, περισσότερο στο προηγούμενο βίντεο, αλλά και κυρίως σε αυτό που αν είχα γίνει τις βαριές κουβέντες, τις βαριές λέξεις. Δεν το ήθελα, πραγματικά, συγγνώμη. Απλά είναι κάποιες παρομήσεις που έχω, κάποιες παρορμήσεις, να πω καλύτερα, τις οποίες δεν τις ελέγχω εύκολα. Πραγματικά ελπίζω, το ξαναέπρεπα και στο προηγούμενο βίντεο λέω και τώρα, να κλείσω τα μάτια μου έτσι για λίγο, δηλαδή να κάνω αυτό, να κλείσω τα μάτια μου για ένα δευτερόλεπτο και μετά να τα ξανανοίξω και να σβήσει η πυρκαγιά στο Λουτράκι και στις υπόλοιπες περιοχές που καίγονται. Και εγώ και η οικογένειά μου εκφράζουμε συλληπιτήρια σε όσους έχασαν τα σπίτια τους στις περιοχές αυτές. Επίσης εμείς δεν πάρουμε σειρά για να χάσουμε το δικό μας σπίτι, το οποίο το χτίσαμε με τόσο πολύ δόντα και τόσο πολύ κόπο. Και τη μητέρα του Τόνι είναι να ζήσει σε αυτό το σπίτι που ζούμε, που έχουμε στο Λουτράκι, σε Πεφκιά. Επίσης ο Τόνι είναι αυτό να παραμείνει. Βέβαια, κάθε φορά υπάρχει αυτή η ανησυχία, μην ξεπάσει πάλι η πυρκαγιά και μην ξεπάσει δίπλα στο σπίτι μας. Γιατί η πυρκαγιά στο Λουτράκι έθεσε μια ανάσα πριν κάψει το σπίτι μας. Θλιβερό, αλλά ευτυχώς που το σώσαμε όμως. Γι' αυτό δεν ευχαριστώ τον κύριο ή τον Θεό, αλλά ευχαριστώ τους φιλοδέστες που μου έκαναν καλή δουλειά. Και μετά, ας ευχαριστήσω και τον Θεό για τη συμφορά του. Άρα τελικά, καλά έκανα και εγώ σε ευχήθηκα στο προηγούμενο βίντεο. Α, και τώρα θα προσευχηθώ για τη Μάνδρα. Γιατί η Μάνδρα έχει τραβήξει πάρα πολλά. Με τις πυρκαγιές με τις του 17, τις πυρκαγιές του 19, και τώρα με τις πυρκαγιές του. Με πλημμύρες του 17, είχε πει ότι ήταν προηγουμένως, που είχαμε 15 νεκρούς, που και αυτό ήταν πολύ φεβερό. Και τώρα ειδικά που υπάρχει η πυρκαγιά και αν σβήσει λέμε τώρα, θα σβήσει, αποκλείται να κρατήσει για πάντα. Όπως αυτές οι πυρκαγιές που έχουν κρατήσει και μήνες ολόκληρους, όπως αυτές στην Αυστραλία, όπως αυτές στην Αμερική, που εκεί είναι και εσύ είναι 10 φορές χειρότερες από ό,τι είναι εδώ, και από την ζέστηκε από αυτές, γιατί είναι τοπικό κλίμα. Αλλά μέσα εδώ έχουμε γίνει τοπικό κλίμα πλέον. Λόγω της κλιματικής αλλαγής. Το έχω ξαναπεί χίλιες τόσες φορές ότι έχουμε κάνει τον πλανήτη μας πραγματικά ένα μαύρο χάλι. Και τώρα πλέον η ζημιά που έχουμε κάνει στην πλανήτη μας δεν διορθώνεται με τίποτα. Είναι αυτό που λέμε μη αναστρέψιμο. Εύχομαι πραγματικά η πυρκαγιά να σταματήσει εδώ, να μην συνεχίσει παραπάνω. Να κάνουν τα μαγικά τους πυροσβέστες, και οι Ρουμάνοι και οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαίοι και οποιοδήποτε άλλοι. Πραγματικά ευχαριστώ την ελληνική πυροσβεστική για τη βοήθεια που έκανε στις πυρκαγιές στο Λουτράκι και στις υπόλοιπες περιοχές. Έβαινε χώρια που ακόμα μένουν την πυρκαγιά, αλλά και σήμερα μένουν ακόμα. Τώρα δεν ξέρω αν οι Ρουμάνοι καταλαβαίνουν, αν βλέπουν οι Ρουμάνοι πυροσβέστες σε αυτό το βίντεο για να καταλαβαίνουν τι λέω. Δεν ξέρω που λέγεται το χαριστό στα Ρουμάνικα. Thank you, αν βοηθάνε και πυροδότησες από την Αγγλία, από την Αμερική, από την οποιαδήποτε χώρα που λένε αγγλικά. Thank you, firefighters, for the aim, for the help of diffusing the long arson fires on Greece. Thank you so much. Thank you, Romanians, thank you, Americans, thank you, Austrians, thank you, all the foreign the travelers, for firefighters, or the army. Αυτή η Ανάρμη, η Ρωμάνια, η Ανάρμη και οτιδήποτε άλλο που χτυπάνε, που βοηθάνε τους Έλληνες δικούς μας να καταδέσουν τις πυρκαγιές. Αν ήμουν εγώ πυροσβέστης, θα πήγαινα στο Λουτράκι να ζήσω την πυρκαγιά μόνος μου.
Θα είχα τη μάνικα, θα είχα. Τα βάλα μάνικα. Και οι πυροσβεστίες είχαν καλή δουλειά. Και τον άνθρακα και τις ασκόνες και του νερού. Αλλά τα πυροσβεστήρες αυτή είναι για μικρές εκτάσεις. Γιατί αν πιάσει φωτιά στο μάτια μου αυτή τη στιγμή, ένας είναι ένας πυροσβεστήρες θα κάνει τη δουλειά. Δεν έχει τα καλύτερα τη μάνικα για να το σβήσεις. Αν πιάσει φωτιά όλο το διαμέρισμα και δεν. Και δεν μπορείς να παραμείνεις μέσα για να το σβήσεις από ένα πυροσβεστήρα, τότε εκεί θα χαλάσει την πυροσβεστική. Οπότε οι πυροσβεστήρες πιθανόν είναι μόνο σε μικρές εκτάσεις. Αν πάρεις φωτιά με η δουλάπα μου, με ένα πυροσβεστήρα ίσως να τη σβήσω. Αλλά αν πιάσεις φωτιά όλο για μένα, όλη η πολυκατοικία, εκεί θα σβήσει τη βέλη της πυροσβεστικής. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω να σας κάλυψα με τα θέματα που ήθελα να σας αναλύσω. Δεν θα κάνω άλλο βιντεάκι για τις πυρκαγιές, γιατί είναι πολύ στεναχωρητό το θέμα. Εντάξει, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, όταν είπα όλα σε αυτό το βίντεο. Πραγματικά δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τα είπα όλα στο βίντεο. Οπότε πιστεύω να καταλαβαίνει τη θέση μου. Αλλά τουλάχιστον, το ξαναλέω, έχω γίνει πολύ κουραστικός σε αυτό το βίντεο. Επαναλαμβάνω, δεν έχει τις λέξεις και τις προτάσεις. Αλλά θέλω να σας κάνω καθαρό ότι το σπίτι, ότι το λέω αυτό γιατί έχω σπίτι. Αν δεν είχα σπίτι, μπορεί να λέγα και τίποτα. Να λέγα να κάνω τα βίντεο. Αλλά επειδή έχω σπίτι και το σπίτι που έχουμε αυτό είναι ό,τι πιο έτοιμο έχω στη ζωή μου. Και σε είναι το πιο θλιβερό από όλα. Όταν είχα αυτό το σπίτι, η μητέρα μου είχε σκοπό να μου το γράψει. Για να μείνω μόνιμα. Που είναι το όνειρό μου. Να μείνω σε υπαρχία μόνιμα. Βέβαια, δεν έχουμε WiFi, οπότε εκεί αυτό είναι λίγο πρόβλημα. Αλλά θέλω να μείνω μόνιμα εκεί. Όταν πια φτάσει μια ηλικία δεν μπορώ να κάνω τίποτα. 80, 70 και 60, όπως ο πατέρας μου τα έχει υποσχεθεί, θα υποσχεθώ στην επαρχία. Βέβαια τώρα η αλήθεια είναι ότι η ζωή μου είναι στην Αθήνα, τα πάντα είναι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, αλλά θέλω να υποσχεθώ στην επαρχία όταν φτάσω στην ηλικία που δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Εδώ πέρα σας ανέλησα όλο το θέμα όσο πιο καλύτερα μπορούσα. Ελπίζω να σας κάλυψα σε αυτό το βίντεο. Όσο περισσότερο γινόταν. Ελπίζω να μην σας στεναχώρησα με αυτή την βαριά ανάλυση. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι αναλύσεις που έκανα στις πυρκαγιές ήταν λίγο βαριές. Είχαμε και λίγο και μερικές έτσι. Outbursts ή tantrums, πες το πως θες. Μερικές έτσι εξοργήσεις, μερικές λέξεις που υπόθηκαν. Που ήταν που εγώ, όπως σας είπα, δεν συνήθισα να μιλάω έτσι, άσχημα, βαριά, να γίνω μεριστικός. Εγώ πάντα δεν γίνω μεριστικός σε κανέναν και σε τίποτα, γιατί είμαι πάντα, γιατί όπως λένε όλοι, είμαι καλή ψυχή, και ισχύει αυτό, όλοι μου το λένε. Όσοι ξέρω μου λένε είσαι καλή ψυχή, και οι βιωσίες σε σένα δεν σου ταιριάζουν. Σε άλλους ναι, που είναι αφιερόστομοι, αλλά σε σένα όχι. Ναι, και αυτό είναι αλήθεια, όλοι δεν μου ταιριάζουν οι βιωσίες. Δεν μου αρέσει να βρίζω, αλλά τώρα που έγινε αυτό με το λουτράκι, έγινε. Δεν ήταν όλο που κατάω, πάει σωστά. Τι είναι τώρα. Μου πήσα κάτω, άρχισε να το πιάσω. Ένα φλουτάκι. Πάει σωστά μάλλον. Εγώ 8 ώρα γύρισα, που πω από έξω, είχαμε δουλειά. Ήταν 9 παρατέταρτο, πήρες να πάει σωστά. Αχ, το άλλο εδώ πέρα, το παλιό μου. Το οποίο δεν πάει σωστά, ή πάει σωστά. Πάει σωστά. Αυτό το οποίο είναι ήδη σε μπαταρία. Αυτό εδώ, έχω να το χρησιμοποιήσω πολλούς μήνες. Δεν ξέρω, δεν πατήσει κατάνε, κάνει δεν το λίγες πολλές φορές. Αυτό το βίντεο και τότε καταλαβαίνω, μπορεί να μου τα πει η μητέρα μου. Για το ράκι, κάτσε να το φορέσω. Αφήσω αυτό που είναι αδιάβροχο. Τι αλλιώς, μπλέκεις. Ή όχι, καλύτερα. Ας το πίσω εδώ και θα το πότε θέλω το φοράω. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Δεν θα κάνω το βιντεάκι τη δεκαετία, είναι πολύ σαν θέμα. Ή μπορεί να κάνω ένα βιντεάκι short, έτσι για ψηλό. Ψηλό. Έτσι, να σας δείξω. Να πάμε και στο μάτι το δικό μου, να σας δείξω στην τηλεόραση τι γίνεται με τις πυρκαγιές. Να δούμε, να ακούσουμε. Ναι, ξέρω, γι' αυτή η μαλάκη οι δημοσιογράφοι έχουν ακόμα χειρότερα από ό,τι φαίνεται. Ας πούμε, δείχνουν εικόνες που είναι από προηγούμενες πυρκαγιές, από περσινές, που είναι και από 10 χρόνια. Δίνουν χθεσινά ντοκουμέντα που δεν είναι αληθινά. Και λένε και πολλές φράσεις που είναι πολύ υπερβολικές. Λένε, ας πούμε, ναι, είναι το πύρινο μέτωπο. Είναι. Κοίτα πάντα στο πέρασμά του. Κορυφών είναι το πύρινο μέτωπο. Και άλλα τέτοια παρόμοια. Anyway. Ναι, παιδιά. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ποτέ. Εγώ του δημοσιογράφου δεν του είπα καθόλου.
γιατί είναι με μπαλάκι στη μισή και λίγα λέω. Εντάξει, συμβαίνει λίγο στην πληροφόρηση του κόσμου του τι γίνεται. Αλλά φίλε, κάνω λίγο πιο ρεαλιστικό, κάνω λίγο πιο αληθινό. Μην κάνω τόσο πολύ υπερβολικό και μέσα στην υπερβολή και, στην, και, στο, και, στην, και στο show off που λέμε στα αγγλικά. Πώς φαίνονται τα αγγλικά μου, να χρησιμοποιώ καλά. Θα χρησιμοποιώ όσο τώρα γίνεται. Για να βοηθήσω να τα αφομοιώσω και στην σημαντική μου ζωή. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το ρεπτάκι μας σήμερα πέρα με τις φυκαγιές. Είπαμε πάρα πολλά πράγματα, θα ήθελα να παρτύπα στο προηγούμενο βίντεο. Ελπίζω να το ευχαριστηθείτε. Είναι ένα βίντεο με αισιοδοξία. Εγώ πάντα είμαι αισιοδόξος. Ποτέ δεν είμαι απεσιόδοξος που είναι το αντίθετο του αισιοδόξου. Πάντα είμαι αισιοδόξος και ελπίζω οι φυκαγιές θα κάνουν το θέμα τους. Και τώρα που το βλέπετε στην κάμερα, κάνω και μια live προσευχή. Σας εύχομαι, Θεέ μου, πραγματικά Παναγία μου, Χριστέ μου, δώσε τη βοήθεια στους πυροσβέστες να γαραζέσουν την πυρκαγιά. Είμαι σίγουρος ότι κι άλλοι από την δικιά μου μεριά προσεύχονται για να έχει ένα ίσο τέλος αυτή η ιστορία που δεν το βλέπω γιατί η πυρκαγιά είναι πολύ μεγάλο μέτωπο. Θα και εγώ είναι με λίγο στους δημοσιογράφους. Αλλά προσπαθώ να είμαι όσο πιο αληθινός γίνεται. Σε βάζω στην αρχή, λέω και τώρα. Έχουμε δουλειά. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεται και πραγματικά εύχομαι να σταματήσουν όλα στην στιγμή. Δεν το βλέπω, αλλά εύχομαι πραγματικά να αυτή η ιστορία με τις πυρκαγιές φέτος, που ξεκίνησε λίγο νωρίς, αλήθεια είναι, γιατί πήγαινε τον Αύγουστο. Πάμε και πέρσι στην Εύβοια, τι είχε γίνει, που είχα πάει και φέτος. Δεν πήγαμε στα Καμένα, πήγαμε στην Νότια Εύβοια και στη Βόρεια που ήταν τα Καμένα. Κλπ. Είμαι παιδιά, το είπα πολλές φορές, συγγνώμη. Επαναλαμβάνομαι μερικές φορές, αλλά επειδή πρέπει να κλείσω το βίντεο, μέχρι το κάτω που μπορώ. Είμαι παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνετε με το τέλος και παρακολουθήσατε. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά.